Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Καλό μεσημέρι έως καλό απόγευμα σε όσους βλέπουν τη σημερινή προσπάθεια της διαδικτυακής Αυγής. Αυτή η προσπάθεια που συνεχίζεται σήμερα για τρίτη κατά σειρά ημέρα, προσπαθώντας με πληρότητα και πιο συνολικό τρόπο να καλύψει τις εργασίες του σημαδιακού δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας και έχουμε την ευκαιρία να είναι μαζί μας ένας ξεχωριστός άνθρωπος πρώτα απ' όλα, ένας γνωστός χειρουργός για όσοι το ξέρουν με την επαγγελματική του ιδιότητα, που έχει προσφέρει πολλά στον τομέα της υγείας, αλλά εδώ τον έχουμε σήμερα μαζί μας ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας. Είναι ο σύντροφος ο Κωνσταντοπαναγιώτου ο Ηλίας, που θα μου επιτρέψετε να σας τον παρουσιάσω λίγο περισσότερο από όλους τους άλλους καλεσμένους. Πρώτα γιατί είμαστε συντοπίτες καταγωγής και δεύτερον γιατί περίπου το ξέρουν και οι πέτρες στον ομό Φωκίδας, γι' αυτό και κατάφερε να εκλεγεί στη μονοεδρική βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη κάλυψη και στήριξη που θα έλεγα ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια και τα πανελλαδικά και τα τοπικά της αριστεράς. Ίσως είναι μια από τις λίγες περιπτώσεις που, όπως λέμε, πληρώθηκε το δοχείο και έχει την ευκαιρία ο Ηλίας να παρουσιάσει μια σειρά προσπάθειες που έχει αναπτύξει στον ομό. Τα είπα αυτά, ίσως φαίνονται λίγο υπερβολικά, αλλά θα θυμίσω και μια άλλη ιστορία, ότι όχι απλά είναι βουλευτής Φωκίδας, αλλά έχει βοηθήσει πολλούς που δώσαν τις μάχες των εκλογών στη Φωκίδα για δεκαετίες και μάλλον περίπου τα 3/4 της Φωκίδας έχουν χειρουργηθεί ή διευκολυνθεί από την αφιλοκερδή επιστημονική του προσφορά και για την επιστημονική του, να πω άλλη μια κουβέντα, είναι γνωστό στο Πανελλήνιο. Καλώς ήρθες, σύντροφε Κωνσταντοπαναγιώτου, να είσαι γερός, καλές προσπάθειες. Η πρώτη ερώτηση από μένα, τι είδες αυτόν τον ένα χρόνο τώρα, ας το πούμε έτσι, της επόμενης φάσης του ΣΥΡΙΖΑ στον ομό και ποιο θεωρείς πιο κομβικό σημείο της προσπάθειας εκεί? Ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη. Εγώ θα επικεντρωθώ μόνο στον νομό Φωκίδος, ο οποίος όλοι το ξέρουν είναι ο τελευταίος νομός στην ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια, με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας που ανέρχεται στο 34,5%, με μια φοβερή ορεινότητα και ένας νομός όμως πανέμορφος. Είναι και ο τόπος μου, νομίζω ότι είναι ο ωραίτερος νομός της Ελλάδος. Να ξεκινήσουμε από ένα πρόβλημα το οποίο ταλάνιζε τον νομό χρόνια, για το νοσοκομείο Άμφισσας, το οποίο είναι νομαρχιακό νοσοκομείο, το τονίζω, και καλύπτει έναν ολόκληρο νομό και όμορους δήμους αντίστοιχα. Το νοσοκομείο της Άμφισσας, όταν ξεκινήσαμε, υπήρχε μια ταμπέλα εκεί, χρόνια απ' έξω, το νοσοκομείο Άμφισσας κλείνει. Το νοσοκομείο Άμφισσας όχι μόνο δεν θα κλείσει, όχι μόνο θα ξαναλειτουργήσει, αλλά θα αναβαθμιστεί. Ήδη η προηγούμενη συγκυβέρνηση το νοσοκομείο Άμφισσας το είχε χαρακτηρίσει σαν κέντρο υγείας και από 120 θέσεις το είχε υποβιβάσει στις 80. Έτσι, από μακριά όπως καθόντουσαν αυτοί. Το νοσοκομείο Άμφισσας αναβαθμίστηκε, θα ξαναπάρει με τον καινούργιο οργανισμό τις ίδιες θέσεις και θα λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή και σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει η παθολογική κλινική, η οποία λόγω ελλείψεως ενός παθολόγου δεν λειτουργούσε. Είχε δύο παθολόγους, αλλά δεν εφημερεύαν όλο το μήνα. Τώρα είχαμε την ευτυχία να έρθει ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι μεν υπόχρεος αγροτικού, αλλά ήταν τύχη για τον νομό μας, είναι και πατριώτης, έχει τελειώσει την ειδικότητα παθολογία στην Ελβετία. Άρα θα καλύψει και το νοσοκομείο αυτή, από αυτή την άποψη. Για το νοσοκομείο πάλι θα μιλήσω, για την υγεία. Έχει γίνει εδώ και το ανακοίνωσα την επομένη των εκλογών, διασύνδεση του Αττικού Νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού με το νοσοκομείο Άμφισσας. Τι σημαίνει διασύνδεση? Έχουν παντρευτεί. Όλα τα βαριά περιστατικά του νομού
και είναι γύρω στις 70 περιπτώσεις μέχρι τώρα, πολύ βαριά περιστατικά, χειρουργούνται στο Αττικό νοσοκομείο από τους καθηγητές της χειρουργικής χωρίς να πληρώσουν μία δραχμή. Στο πλαίσιο αυτή της διασύνδεσης γίνονται προληπτικά σεμινάρια στην Άμφισσα, ενημερώνεται ο κόσμος πρώτα για τον προληπτικό έλεγχο των γυναικών. Ήδη οι γυναίκες προσέρχονται στο νοσοκομείο Άμφισσας, παίρνουν τα τεστ ΠΑΠ και τα άλλα, φεύγουν από το νοσοκομείο της Άμφισσας, έρχονται στο Αττικό, στο Αττικό νοσοκομείο κάτω, τα βλέπει ο καθηγητής της κυταρολογίας και ηλεκτρονικά οι απαντήσεις γυρίζουν στην Άμφισσα. Αυτή την ώρα που μιλάμε στην Άμφισσα, ή μάλλον αύριο, θα ξεκινήσει άλλο φοβερό συνέδριο, ενημερωτικό για τον κόσμο τώρα αυτά σας λέω, με 7 πρωτοβάθμιους καθηγητές της παιδιατρικής. Πρωτοβάθμια, επαναλαμβάνω, για τον προληπτικό έλεγχο των παιδιών. Θυλασμός, αλλεργίες, ο κάθε καθηγητής πρωτοβάθμιος, το τονίζω, παιδιατρικής, έχει ένα θέμα. Αν σε αφήσουμε, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσεις μόνο με την υγεία και με όλες τις περιπτώσεις που σωστά ανέφερες, για να είναι ενήμεροι όσοι δουν τη συζήτησή μας και ελπίζω να πολλαπλασιαστεί μετά και στο διαδίκτυο και στο νομό και όχι μόνο. Αλλά για να δούμε και την πιο συνολική κατάσταση και αποτύπωση στο νομό, από ό,τι ξέρω και μου έχεις πει, έχει γίνει μια προσπάθεια και έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ο δρόμος θερμοπυλών αντιρρίου. Να μας μιλήσεις και γι' αυτό, να μας μιλήσεις και για άλλες κινήσεις ανάλογων χαρακτηριστικών, όπως μου είχες πει για το λιμενικό ταμείο στα Τριζόνια κλπ. Ο καθένας έχει το πάθος του, δίκιο είσαι που με έκοψες και δεν κρύβεται, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για τα σχολεία δεν θα πω τίποτα, το έχει δει, το έχει μάθει ο κόσμος 200 χρόνια που είμαστε περίπου κράτος. Πρώτη φορά λειτουργήσαν τα πάντα ρολόι και αυτό χάρη στο φίλο μου τον Νίκο το Φίλι, ο οποίος δέχεται πειρά από παντού ανέτεια. Πάμε τώρα. Έχουμε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα δόθηκαν 450 εκατομμύρια ευρώ στο αναπτυξιακό, το δικό μας πρόγραμμα που κάναμε, όπου ενισχύθηκαν οι περιφέρειες. Η Φωκίδα, λόγω ορεινότητος, λόγω υψηλής ανεργίας, είναι ο μόνος νομός και κοντά σε μας η Πιονερό και η Ευρυτανία, όπου για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ η ενίσχυση είναι 100%. Το επαναλαμβάνω, 100%. Σε λίγες μέρες που θα είναι στο τυπογραφείο θα αποσταλεί αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κοινότητες, γιατί από αυτό πάσχει η Φωκίδα. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Από την άλλη πλευρά, πριν 5 μέρες υπέγραψε ο χαρισματικός, θα το πω εγώ, υπουργός, ο κύριος Χαρίτσης, 2.600.000 ευρώ για τη βελτίωση του δρόμου από Μαλάματα μέχρι Γλυφάδα που ήταν Καρμανιόλα. Έχει μπει στο πρόγραμμα ο δρόμος ο οποίος θα ξεκινάει από Θερμοπύλες, θα περνάει από τις σύραγγες που υπάρχουν, θα πέφτει στον κόμβο Δελφών και θα συνεχίσει μέχρι Αντίρρυο. Τώρα δεν θα ήθελα να πω ότι κάποιοι άλλοι θέλουν να περάσει ψηλά από το Καρπενήσι. Δεν πέρασε. Λοιπόν, έχουμε τώρα στο 14-20 στο πρόγραμμα Γέφυρα πέρασαν 7 εκατομμύρια ευρώ για την ίδρυυση του Ελαιώνα Άμφισσας, ένα έργο που είχε διακοπεί γιατί πέσανε απάνω σε αρχαία, μακεδονικούς στάφους και τα λοιπά και είχε σταματήσει. Ήδη μπήκε μπροστά το πρόγραμμα αυτό 7 εκατομμύρια. Πάμε τώρα στα ταμεία. Πρώτα-πρώτα έγινε το
λιμενικό ταμείο Δήμου Δωρίδας με έδρα, όχι για τα Τριζόνια το κάνω, αυτό το πανέμορφο νησάκι μας, το οποίο ήταν γεμάτο πλοία, εγκατελειμμένα κτλ. Με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, γιατί σας προβλέπα απ' έξω, αλλά αυτό το ταμείο πρακτικά θα λειτουργήσει με τα Τριζόνια. Δεύτερον, έχουμε αυτές τις μέρες και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, ήδη έχουν γίνει η πρώτη αίτηση και ο Γιάννης Ομπαλάφας θα υπογράψει και μετά ο σύντροφος ο Δρίτσας. Το λιμενικό ταμείο Φωκίδος δεν είχε νόημα πλέον μετά το λιμενικό ταμείο Γαλαξιδίου, το λιμενικό ταμείο Δήμου Δωρίδος να υπάρχει. Μας προτείνανε η αντιδήμαρχος, η κυρία Πιλάλα, να το κάνουμε λιμενικό ταμείο Δήμου Δελφών, με έδρα την ΙΤΕΑ. Ήδη ο Γιάννης ο Μπαλάφας έχει πάρει και θα βάλει την πρώτη υπογραφή, απαιτείται, και η δεύτερη υπογραφή που θα μπει θα είναι από το σύντροφο Δρίτσα. Τώρα θα έρθω στο σπουδαιότερο. Όταν ήμουν νεαρός φοιτητής, κόντεψα να πάω φυλακή, όταν τόλμησα να πω ότι φτιάχναν τα έργα του Μόρου, τότε ήταν επί Χούντας εκεί, κάναν διάφορες αθλειότητες και εγώ είπα δεν θα πρέπει να μας δώσουν κάτι για το νερό που μας φέρουν. Το είπα στις 12 και... Περιβόητα αντισταθμιστικά για το Μόρο. Ναι. Το είπα στις 12, το είπα στις 12 το μεσημέρι και όταν γύρισα στο θείο μου να φάμε το μεσημέρι, μ' άρχισε να με βρίζει, γιατί τον είχε πάρει ο Μύραρχος, ο οποίος ήταν φίλος του, τα πίνανε μαζί και του λέει «Μάστονα, μην τον χώσω μέσα». Έφυγα όχι από το Λονάκι, από τον Αντώνη, και έκανα και 2 χρόνια να πατήσω στο Λιδωρίκι. Αυτό το πράγμα ήρθε η ώρα να γίνει. Ήδη ο σύντροφος Κουρουμπλής έχει υπογράψει για τα αντισταθμιστικά τέλη που θα πάρει όχι μόνο η Δωρίδα, όλη η Φωκίδα. Όχι μόνο η Δωρίδα, όλη η Φωκίδα. Μέχρι θα πάρει και ένα κομμάτι από την επαρχία Ναυπακτίας, γιατί έχουν και αυτοί τον Εύβοινο που παίρνουν τα νερά. Περιττών δεν να σας πω ότι και τα νερά του Εύβοινου ξεκινάνε από την περιοχή μας, από το τι να πάνε, ο Φίδαρης που λένε και τα λοιπά. Αυτό κατορθώθηκε μετά από 50 χρόνια και το έκανε η δημοκρατική κυβέρνηση. Κάποιοι που βγαίνουν τώρα και λένε διάφορα κατόπιν ενεργειών μου και της επιτόπου παρουσίας αυτές τις παλιές ξεφτύλες, θα έπρεπε να μας πούν γιατί τόσα χρόνια που κυβερνάγανε, συγκυβερνάγανε, που κάναν ένα κάρο αθλειότητες και μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε, γιατί δεν παίρναν τα αντισταθμιστικά από αυτή τη λίμνη. Καλύτερα να σιωπούν. Σύντροφε Κώστα Παναγιώτου, να σας πάω σε μια άλλη ερώτηση, γιατί είστε πράγματι πολύ ποταμός. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Μιας και παρακολουθείτε πολύ στενά το ζήτημα της υγείας, τι θεωρείτε ότι έχει γίνει και τι μένει να γίνει? Αυτό το πράγμα αφορά όλο τον ελληνικό λαό και πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που τεινάξανε στον αέρα την υγεία. Αυτοί που χρεώσανε με δισεκατομμύρια ευρώ τα νοσοκομεία κάνοντας πλιάτσικο και στις προμήθειες κάνοντας πλιάτσικο πάνω στον ελληνικό λαό με τα φακελάκια και όλες αυτές τις παροδίες. Αυτοί οι άνθρωποι που διορίζανε διοικητικά συμβούλια, τα ξαδέρφια τους, τα αδέρφια τους, τους κουμπάρους τους, εμείς τα έχουμε αλλάξει όλα αυτά, είδατε πώς γίνεται η επιλογή. Καλούμεθα αυτή τη στιγμή να το κρατήσουμε όρθιο, μην καταρρεύσει, μην βουλιάξει. Και μετά, μόλις σταθούμε στα πόδια μας, να αρχίσουμε να το στηρίζουμε με ό,τι με όσα λεφτά έχουμε. Η προτεραιότητα είναι γνωστή. Υγεία, παιδεία. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή με
την καταπληκτική προσφορά των γιατρών και του προσωπικού κρατιούνται όρθια. Ήμουνα 35 χρόνια, ξέρω τι σημαίνει να δουλεύουν. 36 ώρες συνέχεια δουλεύαμε πολλές φορές. Θα φροντίσουν να μην καταρρεύσει και εκείνο που θα κάνουμε είναι η πρωτοβάθμια υγεία, που είναι το πιο εύκολο, όπου ο κάθε πολίτης θα πηγαίνει στην πρωτοβάθμια υγεία και πολύ εύκολα θα βρίσκει την υγεία του ή την κατεύθυνση για το νοσοκομείο. Μην ξεχνάμε ότι κάναμε κάτι. Το 5 ευρώ καταργήθηκε. Βρήκαμε 1,5 εκατομμύρια άνεργους και 3,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Να μην τα ξεχάνει, κύριοι, που περάσανε. Τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ, μόνο με τον ΆΜΚΑ, πάει στο νοσοκομείο και μπαίνει κατευθείαν μέσα ή στα κέντρα υγείας. Αυτά τα πράγματα δεν τα λένε, δεν τα τονίζουν. Μόνο με τον ΆΜΚΑ, δεν ξανά έχει γίνει στα χρονικά. Ταυτόχρονα έχει γίνει μία φοβερή επίθεση για τα φάρμακα. Δεν κόπηκαν τα φάρμακα, οι κομπίνες με τα φάρμακα κόπηκαν και πρέπει να το καταλάβουν. Και το φαγοπότι αυτό τέλειωσε ανεπιστρεπτή. Να έρθουμε στο κελπνό, για τον οποίο τόσο λάσπη έχει φάει ο σύντροφος ο Πολάκης. Το όργιο της διαπλοκής, της αυθαιρεσίας και του πλιάτσικου. Άνθρωποι που ενώ ήταν τα λεφτά για αυτούς που λέει η λέξη κελπνό, για αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους και τα άλλα, αυτοί φροντίζαν να κάνουν τις προσωπικές τους δουλειές και τις βρωμιές σε μερικές περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι κύριοι είναι για κακούργημα. Είναι για κακούργημα. Παραλάβω ένα κελπνό σάπιο και το απόστημα θα το σπάσουμε. Να πω και κάτι άλλο που είπαν ότι το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε. Δεν απέρριψε, δεν τους δικαίωσε. Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι έπρεπε με άλλο τρόπο να κάνει τους διορισμούς. Δεν είπε ότι δεν ισχύουν αυτά που ισχύουν. Ο Πολάκης έκανε κάτι, μπήκε μέσα. Είδε πού ήταν οι διορισμοί κομματικοί και τους έδιωξε όλους. Δηλαδή παρουσιάζανε το χρόνο ειδικότητα σαν προϋπηρεσία. Ενώ ο χρόνος ειδικότητα δεν είναι προϋπηρεσία. Αυτές τις αθλειότητες είχαν κάνει και θέλουν να βγουν και από πάνω. Τέλεια. Και μια τελευταία ερώτηση, να πιάσουμε λίγο το κομματικό. Έχουμε ένα συνέδριο. Εσείς ως άνθρωπος που ζει στην περιφέρεια και όχι στο κέντρο, σε τι κόμμα ελπίζετε από τη Δευτέρα? Σε ένα κόμμα που θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αριστεράς. Ένα κόμμα που νοιάζεται για τον άνθρωπο. Ένα κόμμα που δεν θα έχει καμία σχέση με όλα αυτά που μας φέρανε μέχρι εδώ. Προτιμώ μία αριστερά που κάνει ό,τι μπορεί, όποτε μπορεί για τους πολλούς, παρά μια δεξιά που εκτελεί τις εντολές των λίγων που τους έχουμε ζήσει τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Καλώς. Για μένα αριστερός είναι αυτός που όταν σηκώνει το χέρι του μέσα στη Βουλή και ψηφίζει, όπως έχω κάνει εγώ 1,5 χρόνο τώρα, κοιτάζει αν αυτό που ψηφίζει τι επίπτωση θα έχει και στον άλλον που δεν είναι αριστερός. Γιατί αριστερός σημαίνει άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για τον διπλανό του. Και ας μην είναι αριστερός. Αυτή την αριστερά θέλω. Να είστε καλά. Σε αυτή την αριστερά ελπίζουμε. Κλείνουμε για τώρα. Επανερχόμαστε. Θα πω ένα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανήκει στον πολιτισμό. Ναι. Στους Δελφούς υπάρχει ένα εκπληκτικό πολιτιστικό πνευματικό κέντρο Δελφών παγκοσμίου φήμης. Έχει την τύχη
να είναι ισόβιος πρόεδρος η κυρία Αρβελέρ. Ήδη έχω μιλήσει μαζί της και το εγκρίνει 100% και θα το ξεκινήσουμε άμεσα αυτό το κέντρο να γίνει μεταπτυχιακό κέντρο κλασικών σπουδών με πανεπιστήμια Αμερικής κυρίως, Princeton, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή ένα πράγμα που θα φέρει στον τόπο έγκλη πολιτισμό. Ελπίζω να το καταφέρω. Εξαιρετικά. Να είστε καλά, μένετε μαζί μας, έχουμε πλούσιο πρόγραμμα και στη συνέχεια.